Με νέα λέξη, ο Πρόεδρος αποτυπώνει τη σημασία που προσδίδει η ελληνοκυπριακή πλευρά στην τριμερή της Νέας Υόρκης και έστειλε πολλαπλά και βαρισήμαντα μηνύματα προς την Τουρκία. Μέσα από τις πολιτικές της, μέσα από το όραμα της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 2023, καταγράφει πράξεις, ενέργειες, παρανομίες που δεν γίνονται ανεχτές, όχι απλά από τους Κύπριους, αλλά από πολλές και διάφορες χώρες, έστω και αν τα συμφέροντα τους δεν τους επιτρέπουν να αντιδράσουν όπως όφυλαν να αντιδράσουν. Παραλήπτης μηνυμάτων και το ΑΚΕΛ. Δεν πρόκειται να δεχτώ να προχωρήσω σε μια λύση που το μόνο που θα εγγυάται είναι την ανασφάλεια και το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Γι' αυτό και χρειάζεται ενότητα. Γι' αυτό χρειάζεται επιτέλους να αφήσουμε τα διάφορα αφηγήματα που μπορεί να μας εξυπηρετούν πολιτικά, αλλά δεν μας ωφελούν εθνικά. Μισοάδιο βλέπει το ποτήρι η πλειοψηφία των κομμάτων, εκπρόσωποι των οποίων προσφώνησαν σήμερα το συνέδριο των αποδημών. Εξαίρεση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ο διάλογος θα ξεκινήσει και ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία να εξεύρουμε λύσεις στη συμφωνημένη βάση. Χωρίς διαπραγματεύσεις, η Τουρκία σταδιακά υλοποιεί τους πάγιους στόχους της. Με τις διαπραγματεύσεις ανοίγουμε ένα παράθυρο στην ελπίδα. Είναι ευκαιρία να ξαναμπεί η διεκδίκηση λύσης του Κυπριακού στη σωστή βάση. Όταν ένας δρόμος οδηγεί στον κρεμό, όσες φορές και αν επιλέξεις να τον περπατήσεις, θα οδηγήσεις στον ίδιο προορισμό. Ως καταδικασμένη σε αποτυχία, θεωρεί η Ελένη Θεοχάρους κάθε προσπάθεια μέσα στα σημερινά δεδομένα. Σε αφυπνίση για το Κυπριακό, κάλεσε ο Γιώργος Λιλίκας, την ώρα που ο Γιώργος Περδίκης χαρακτήρισε τις τουρκικές προκλήσεις ως κακό ιονό. Στην ανάγκη για νέα στρατηγική στο Κυπριακό, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΛΑΜ.